Την επίσημη παρουσίαση του ψηφοδελτίου του πραγματοποίησε το ΚΚΕ στη Ζάκυνθο, το οποίο απαρτίζεται από στελέχη του κόμματος με μακρά αγωνιστική παράδοση στα κοινά του νησιού. Πρόκειται για τον Γιώργο Κωνσταντίνου, αντιπρόεδρο του Εργατικού Κέντρου και τραπεζικό υπάλληλο, τον Γιάννη Κορφιάτη, συνταξιούχο εκπαιδευτικό και τη δικηγόρο Μέρη Καλογερία. Και οι τρεις υποψήφοι εξέφρασαν την άποψη πως το ΚΚΕ αποτελεί πλέον τη μοναδική επιλογή για τα λαϊκά και εργατικά στρώματα μετά την εξαπάτηση των ψηφοφόρων από το ΣΥΡΙΖΑ και την προδοσία των προσδοκιών τους. Θεωρούν ότι το ΚΚΕ δικαιώθηκε όταν εφιστούσε την προσοχή στο λαό, ότι κανένα κόμμα δεν πρόκειται να απομακρυνθεί από τις καπιταλιστικές τακτικές, οι οποίες βέβαια είναι αδύνατο να ταυτιστούν με τις ανάγκες και προσδοκίες του. Στην περίοδο που υπάρχει ο καπιταλισμός, καπιταλιστική κυβέρνηση προς όφελος του λαού δεν μπορεί να υπάρξει. Συμμετοχή μας λοιπόν σε κυβερνήσεις οποιοδήποτε χαρακτήρα μέσα στο επίπεδο του καπιταλισμού μόνο δεινά μπορούν να φέρουν στους εργαζόμενους και στο λαό μας. Το ΚΚΕ καλεί αυτή τη στιγμή το σύνολο των λαϊκών στρωμάτων και της εργατικής τάξης να ψηφίσουν ΚΚΕ. Ο μόνος δρόμος που μπορεί να είναι φιλολαϊκός είναι η ρήξη με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά με την κοινωνικοποίηση των στρατηγικών τομέων της οικονομίας. Η ισχυροποίηση του ΚΚΕ, η πολύπλευρη ισχυροποίηση του ΚΚΕ και στις εκλογές, αλλά και σε όλες τις μάχες, είναι μόνο ελπίδα και ανάταση για το λαό, για να μπορέσει να υπάρξει μία άλλη πορεία προς την εξουσία, τη λαϊκή εξουσία, την πραγματική δημοκρατία. Το ΚΚΕ απευθύνεται λοιπόν σε όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι βιώνουν με το χειρότερο τρόπο την εφαρμογή και των τριών μνημονίων. Και πίσω από αυτά τα μνημόνια είναι όλα τα κόμματα μηδενός εξαιρουμένου, γιατί από αυτή την πολιτική, κυρίως της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ και όλων αυτών που συμφώνησαν, τους έχει δοκιμάσει ο ελληνικός λαός. Όπως τονίζουν οι υποψήφοι του ΚΚΕ, με την ψήφο τους στο κόμμα το ισχυροποιούν και αποκτούν ισχυρή αντιπολιτευτική φωνή. Για μια φορά λοιπόν να επιλέξει ένα κόμμα το οποίο έχει αποδείξει ότι θα κάνει ισχυρή αντιπολίτευση, ότι θα είναι στο πλευρό του, στην οργάνωση της πάλης, για την άλλη εξουσία που εμείς προτείνουμε. Η κεντρική προεκλογική συγκέντρωση του ΚΚΕ στη Ζάκυνθο θα πραγματοποιηθεί την 5η-17 Σεπτεμβρίου.